Σήμερα έχουμε συγκαλέσει μια γενική συνέλευση γιατρών στο νοσοκομείο μας για να συζητηθούν τα χρόνια και φλέγοντα προβλήματα του νοσοκομείου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης τμήματων τα οποία είναι ζωτικά για τη λειτουργία του νοσοκομείου και κυρίως για το τμήμα της αναισθησιολογίας, της ακτινολογίας, με την τελευταία ουσιαστικά παρέτηση γιατρών οδηγεί το νοσοκομείο σε μη δυνατότητα ασφαλούς εφημέρευσης, πλήρους εφημέρευσης το μήνα. Αυτό θα συζητηθεί σήμερα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επισφαλής εφημέρευση λόγω ουσιαστικά επισφαλούς λειτουργίας αυτών των τμήματων και θα εισηγηθούμε ορισμένες λύσεις, θα ακούσουμε προτάσεις, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια απόφαση σχετικά με την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Έχουν παραιτηθεί δύο ακτινολόγοι, όπως ξέρετε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει στον αέρα μια ουσιαστικά συζήτηση για παραίτηση κάποιων αναισθησιολόγων, μόνιμων αναισθησιολόγων του νοσοκομείου, το οποίο δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα. Αν συμβεί και αυτό, τότε αυτό θα είναι ένα σοβαρό πλήγμα για την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, τόσο σε μέρες εφημερίας, αλλά και σε μέρες μη εφημερίας, διότι αυτά τα τμήματα, το αναισθησιολογικό και το ακτινολογικό, είναι τμήματα πυλώνες για την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Χωρίς αυτά τα τμήματα, το νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να λειτουργήσει ασφαλώς. Εμβαλωματικές λύσεις, οι οποίες δίδονται περιστασιακά, όπως μετακίνηση ιδιωτών αναισθησιολόγων ή ακτινολόγων, οι οποίοι δεν βρίσκονται κιόλας, με μπλοκάκι να έρθουν στο νοσοκομείο, νομίζω ότι είναι πια φεδρά. Είναι φεδρές αυτές οι αποφάσεις και νομίζω ότι πρέπει να προσανατολιστούμε σε πιο σοβαρές και μόνιμες αποφάσεις, όπως έχουμε πει διαχρονικά, να δοθούν κίνητρα στους νέους γιατρούς, ούτως ώστε να προτιμήσουν το ΕΣΥ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, με σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, έχει πέσει σε ανταγωνιστικότητα στα τάρταρα, και από εκεί και ύστερα, δεν ξέρω κατά πόσον το Υπουργείο θα θελήσει να αναβαθμίσει οικονομικές αποδοχές των γιατρών, ούτως ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Στην Γενική Συνέλευση σήμερα που έγινε στο Βενιζέλιο για να συζητηθούν τα διαχρονικά προβλήματα του νοσοκομείου, τα οποία συνοψίζονται κυρίως στην υποστελέχωση ορισμένων τμήματων του νοσοκομείου και στην δυσλειτουργία που επιφέρει, αποφασίστηκαν τα εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να εφημερεύσει με ασφάλεια στις 15 μέρες του μήνα που εφημερεύει σε γενική εφημερία, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης που έχουν νευραλγικά τμήματα του νοσοκομείου. Τα τμήματα που έχουν υποστελεχωθεί και έχουν αποδυναμωθεί θα κατεβάσουν πρόγραμμα εφημεριών με βάση τις νόμιμες ώρες εφημέρευσης που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 48 ώρες την εβδομάδα εργασίας των γιατρών. Οι γιατροί που παίρνουν εντέλεστε για να κάνουν εφημερίες οι οποίες είναι πέρα από τις εφημερίες που έχουν υποχρέωση, μπορούν να κινηθούν νομικά και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών θα τους υποστηρίξει, θα τους παρέχει νομική υποστήριξη. Σαν μέσο πίεσης αποφασίσαμε να μην συμπληρώνουμε τα DRGs και σαν έσχατο μέτρο, αν αυτά τα προβλήματα δεν επιληθούν τις επόμενες ημέρες, είναι να σταματήσουμε να κάνουμε τακτικές εισαγωγές, τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις και απογευματινά ιατρία. Επίσης, η Ένωση είναι 100% αντίθετη στα απογευματινά χειρουργία.